Τώρα που γερνάτε, ξέρεις, όσο περνάει, θα κάνουμε απεδείξεις με τον μπαστούνάκι. Όταν μου λες ότι δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι και πότε να παντρευτούμε και τα λοιπά, ναι, και αυτά. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, εγώ στο κεφάλι μου το έχω ως εξής. Γιατί λέω. Όταν έρθει το παιδί. Και εμένα έχει αρχίσει και με αγχώρει λίγο αυτό το θέμα. Λες, κάτσε, πότε θα κάνουμε ένα παιδί τώρα. Τι θα αυτό γίνει. Ναι. Ναι, και λες τώρα, μόλις έρθει το παιδί, θα μας πιέσει αυτό το πράγμα. Θα έρθουμε και θα το κάνουμε γρήγορα. Άρα με το καλό. Με το καλό, να όλα καλά. Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα πριν σε πάω στα θεατρικά. Με την Καγκάκη τα είχατε. Όχι. Α, αυτό τι είναι τώρα, τι ρωτάς. Ρε παιδί μου, βγήκε η Καγκάκη σε μια συνέντευξη και είπε ότι ήμουνα ερωτευμένη με τον Ιωσήφ Μαρινάκη. Στην Αταλία το είπε. Ναι, λέγε και σε από πίσω, λέγε. Στην Αταλία το είπε. Μπορείς να μας πεις τι είχε γίνει τότε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ έλειπα. Ήμουν στην Κρήτη και κάναμε το κλεισάκι, χτίσαμε την εκκλησία και δεν έβλεπα τίποτα. Ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Τότε, όταν ήμουν στην Αφρική. Και κάποια στιγμή μου στείλανε ένα μήνυμα. Μου στείλανε ένα μήνυμα που έλεγε κάτι είχαν τραβήξει ένα, από το Φώτη και τη Μαρία που είχαν τραβήξει με ποια ήταν ερωτευμένο, με ποια ήταν ερωτευμένη ο Ιωσήφ Μαρία. Κάτι... Και κατάλαβα αμέσως και την παίρνω τηλέφωνο. Εσύ τη λέω, τι πα. Και τι ρε, εσύ ψέματα είπα. Και στην τελική ανάλυση μετά από τόσα χρόνια εσύ έχει κάνει τη ζωή σου, εγώ κάνει τη δική μου. Δεν κάναμε τίποτα. Και δεν, όχι, δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα. Δεν είχατε βγει ωστόσο. Βγαίνα, αλλά όχι ερωτικά. Φιλικά. Φιλικά. Με την Κατερίνα έχω πολύ καλή σχέση. Σου είχε εκδηλώσει τότε η Κατερίνα το θαυμασμό της ως άντρα. Ξεκάθαρα, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ούτε εσύ τη αλλά υπήρχε έτσι πάντα μια πολύ καλή σχέση, ρε παιδί μου. Και με τον Κώστα του Τζολάκη, με όλα τα παιδιά. Ήτανε, φαντάζομαι ότι με τον όταν είχε αλλάξει η ομάδα. Δεν νομίζω να είναι ερωτευμένο μαζί σου και ο Τζολάκη. Ναι, είπε ότι. Φαντάζομαι, ελπίζω πω όχι. Αυτό. Τον είχε δει και ερωτικά. Όχι ότι ήταν. Από τον Αντένα που έχει περάσει που τον έχω δει ερωτικά ήταν ο Ιωσήφ, αυτό είπε. Ναι. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω. Είναι μια σχέση η οποία δεν έγινε όχι, ποτέ. Εντάξει, ρε παιδί μου, φαντάζομαι όταν γνωριστήκαμε κάτι θα ένιωσε η κοπέλα. Ξέρω εγώ αυτό. Απλά ήμασταν σε άλλη φάση. Εγώ ίσως ήμουνα σε κάποια άλλη φάση ζωής. Αυτά δύσκολα μια γυναίκα να απαντάει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να απαντήσει με ειλικρινία. Είναι μάγκα η κακά. Και αυτό που σκέφτεται θα το πει. Ναι, ναι. Όλο γιατί ρε Ιωσήφ, εγώ τότε ήταν αλήθεια. Δεν είπα τι. Έχουν έρθει άλλε γυναίκε να σου εκδηλώσουν τον ερωτά του. Τι να μου εκδηλώσω, να μου πει, ξέρει, Ιωσήφ, είμαι. Ναι, πώς, ξέρω εγώ. Αυτό. Ενώ είσαι.